Η μουσική παράσταση «Ψυχή και σώμα» με τη φωνή του Κωνσταντίνου και την ποντιακή λύρα του Ματθαίου Τσαχουρίδη μαζί με 15 μουσικούς ταξίδεψαν τους θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κάστρο της Καβάλας στο πλαίσιο του 58ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Το «Ψυχή και σώμα» αποτελεί μια απρόβλεπτη μουσική συνάντηση της παράδοσης και της σύγχρονης εξέλιξης. Ένα ταξίδι υψηλής αισθητικής και συγκίνησης που κατεργεί τα καθιερωμένα μουσικά σύνολα. Θέλαμε να πούμε ότι για εμάς η μουσική δεν είναι η πολυτέλεια, δεν είναι το ακριβό το κρασί, είναι το νεράκι. Δεν είναι το χαβιάρι, είναι το ψωμί. Γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα και δεν προσπαθούμε να κάνουμε ηρωισμούς, προσπαθούμε να μοιραστούμε με τον κόσμο αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι επενδύουμε στην ψυχή και στο σώμα. Εξού και όσοι θα ήρθαν σήμερα εδώ πέρα, η ψυχή και το σώμα θα εφρανθεί. Και βέβαια είναι προσιτό το εισιτήριο, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο, ο καθένας μας με αυτό που κάνει, για να μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να μην χάσουμε τον πολιτισμό μας, να μην χάσουμε τον οικουμενισμό μας και όλη αυτή την όμορφη θετική ενέργεια που έχουμε ως Έλληνες. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα έτσι, με λίγο χιούμορ, συγχωρέστε μου λίγο την χιουμοριστική διάθεση. Πόσο μπορεί να εξημερώσει η μουσική και η λύρα ποντιακή γενικότερα τα ήθη, τα πλήθη που βρίσκονται σε μια ένταση αυτόν τον καιρό? Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ, ωστόσο σας προκαλούμε να καθίσετε και να δείτε πόσο πολύ η μουσική, ο ήχος της ποντιακής λύρας, της ανθρώπινης φωνής και όλης αυτής της υπέροχης ομάδας που έχουμε απόψε μαζί μας, πώς μπορεί να μας ταξιδέψει και να μας βγάλει λίγο από τα προβλήματα που όλοι και όλους μας ταλανίζουν. Εξ όσων γνωρίζω έρχεστε για δεύτερη φορά στην Καβάλα ή για τρίτη. Μια φορά με τον αείμνηστο τον Αχιλιάδη. Επίσημα ήρθαμε με πρώτη φορά στο κτίριο της Νομαρχίας με τον αείμνηστο τον Αχιλλέα Καραγκιοζόπουλο, αλλά επίσημα πλέον ως ψυχή και σώμα είμαστε εδώ απόψε κοντά σας στο φρούριο της Καβάλας. Για πρώτη φορά τότε με τον Αχιλλέα ήταν σε εμβριακή μορφή το ψυχή και σώμα. Τώρα πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά, αλλά ο Αχιλλέας είχε το χάρισμα να δει από τότε ότι αυτό το ψυχή και σώμα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο, κάτι αν θέλετε ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό. Πραγματικά έχουμε πολύ καλούς φίλους στην Καβάλα, ακόμα και όταν σπουδάζουμε από το Λονδίνο. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα, γιατί τώρα που η χώρα μας βάλετε όσο ποτέ άλλοτε, εμείς είμαστε εδώ και σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι και εσείς είστε εδώ για την ψυχική μας ανάταση και για να θυμηθούμε να ενωθούμε όλοι μαζί. Μέσα από τη μουσική μιλάμε, θέλουμε όμως να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ Φιλίππων, τον κύριο Γκόνη και την κυρία Δήμαρχο για το χαμόγελο πάνω απ' όλα, τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Για το χαμόγελο όμως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ακρόαση, να είστε καλά.
αγαπώ θα σου έχω γράψει. Και θα αγαπώ.